Σωτηρία Τσαλουκίδου, είμαι υπάλληλος στις διοικητικές υπηρεσίες και αυτό που έχω να πω είναι ότι η ΠΟΕΔΗΝ μας καλύπτει για την μη κατάθεση πιστοποιητικών, εμβολιασμού ή νόσησης, κάτι το οποίο είναι αυτό που θα οδηγήσει στην απόλυση των συναδέλφων. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην καταθέσουν τα πιστοποιητικά νόσησης και εμβολιασμού, κάτι για το οποίο δεν γίνεται πολλής λόγος. Αυτή τη στιγμή όμως το πλέον διχαστικό στους υγειονομικούς είναι η κατάθεση του πιστοποιητικού. Σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όλους να μην κατατεθεί κανένα πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού. Για ποιο λόγο, για να μην φανεί ποιος εμβολιάστηκε και ποιος όχι. Η ερώτηση είναι άλλη, κυρία Τσαλουκίδου, όμως. Ναι. Είστε σήμερα εδώ διαμαρτυρόμενοι για να μην κάνουν οι συνάδελφοί σας το εμβόλιο, το οποίο... όχι το υποχρεωτικό, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και μια αντίδραση γενικότερη κατά του εμβολίου και του συγκεκριμένου εμβολίου. Εμείς είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας. Όποιος συνάδελφος θέλει να εμβολιαστεί, ας εμβολιαστεί. Το πιστοποιητικό, η επίδειξη του πιστοποιητικού αυτού, δεν καταλαβαίνουμε τον ρόλο αυτού του γεγονότος, παρά μόνο διχασμό φέρνει. Θα εμβολιαστείτε εσείς με απλά ελληνικά, θα εμβολιαστείτε εσείς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αναφέρω, αν έχω εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστώ. Δεν είναι θέμα. Δεν δίνουμε τέτοιες πληροφορίες σε κανέναν. Είναι προσωπικό και ατομικό δικαίωμα του καθενός. Ωραία, να τη θέσω αλλιώς την ερώτηση. Είστε υπέρ, λοιπόν, θα μπείτε στη διαδικασία να εμβολιαστείτε, γιατί τα πλακά που έχετε βάλει σήμερα εδώ οι διαμαρτυρίες σας ουσιαστικά λένε όχι στον εμβολιασμό κατά του COVID. Υπέρ στον εμβολιασμό υπό προϋποθέσεις. Κατά της υποχρεωτικότητας. Θέλετε να μας πείτε και εσείς, είστε γιατρός στο νοσοκομείο.